12V την μπαταρία σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι ρόλο παίζει, Γιατί υπάρχει, Αφού το αμάξι είναι 100% ηλεκτρικό, δεν μπορεί να δουλεύει με μία κεντρική μπαταρία. Τι γίνεται άμα μείνει από 12V την μπαταρία. Το αμάξι δουλεύει, Εδώ βρίσκεται. Μπορεί να κινηθεί. Μήπω μπορεί να φωνάξει έναν φίλο, να έρθει να σου δώσει λίγο ρεύμα όπω τα σημαντικά αυτοκίνητα και να φύγει. Τι μπαταρία πάει για αντικατάσταση, κάθε πότε. Στα μεζινοκίνητα οι μπαταρίε φορτίζονται από εναλλακτήρα. Στα ηλεκτρικά, ένα χρήσιμο ενημερωτικό βίντεο που αφορά όλου του κατόχου αλλά και του μελλοντικού αγοραστέ που κοιτάνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε, να σα εξηγήσω τι έχω μάθει εγώ και θα χαρώ τα δικά σα σχόλια, δικέ σα σκέψει και ερωτήσει. Ένα like, εγγραφή στο κανάλι, πάμε. Να ξεκινήσω από μία ιστορία. Τα έπαθα χτες, ξαφνικά τα πέρασα, έκανα αυτά που πρέπει να κάνω, έμαθα και σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας τις χρήσιμες πληροφορίες. Το αμάξι αυτό είναι ένα ηλεκτρικό Smart μοντέλο 11 του 2017. Το φέραμε από αντιπροσωπία Φραγκφούρτη. Ήρθε το αμάξι, πάμε να το παραλάβουμε. Πάρα πολύ καλό, ελεγμένο αυτοκίνητο με 25.000 χιλιόμετρα. Πουλήθηκε και ετοιμάζεται να φύγει. Να φανταστείτε, χτε πλήρωσε ο πελάτη, δώσαμε τα χαρτιά για μεταβιβάσει και περιμένουμε να ετοιμαστεί για να σταλεί. Χθε το βράδυ πάω να το βάλω μπροστά και παπ, μου βγάζει stop. 12 βολτή μπαταρία. Ανάβει εδώ καντράν, ανάμουν λαμπάκια, αλλά δεν ανάβει το ready για να ξεκινήσει. Ωχ λέω, τι έγινε τώρα, τι πρέπει να κάνω. Πρώτη φορά το παθαίνω αυτό και από τη μία στεναχωρήθηκα. Λέω τώρα τι έγινε μαζί μου στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ και απ' την άλλη λέω πάλι καλά που έγινε μαζί μου παρά θα το στελνα και ο χαρούμενος πελάτης κάθεται και τις επόμενες μέρες παπ! θα έβγαινα ξεφτύλα. Ηρέμησα, πήρα μερικού γνωστού επαγγελματίε, έμαθα τι πρέπει να κάνω, τα έκανα και τώρα είμαι πρόφη αυτά. Πήγαμε σήμερα στην αντιπροσωπεία Mercedes, τον πριζώσαμε, είδαμε το αμάξι είναι πένα και φεύγει στο καινούριο κάτοχο. Τώρα πάμε στι ερωτήσει γιατί χρειάζεται την μπαταρία και τι ρόλο βαράει. Τι ρόλο παίζει η 12 βολτή μπαταρία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί δεν μπορεί το ηλεκτρικό να δουλεύει μόνο με μία κεντρική μπαταρία λιθίου. Στα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερική καύση, η 12 βολτή μπαταρία προμηθεύει την ενέργεια σε κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα και αποθηκεύει την ενέργεια που παράγεται από εναλλακτήρα. Συγκεκριμένα, την μπαταρία τη χρειαζόμαστε για τη μίζα όταν ξεκινάμε. Μετά το έργο της τροφοδοσίας αναλαμβάνει ο εναλλακτήρας. Ταυτόχρονα επιστρέφει την ενέργεια στην μπαταρία που έχασε. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπάρχει εναλλακτήρας, αλλά υπάρχει DC converter, ο οποίος στην ουσία κάνει η ίδια δουλειά. Πολλά συστήματα στο αυτοκίνητο λειτουργούν με τάση 12V, όπως τα φώτα, mid μι... Και τα ακόμα. Ενώ η κεντρική μπαταρία, η οποία δίνει κίνηση, λειτουργεί με τάση από 300, Tesla λειτουργεί με τάση 400 400V, έως και 800 v όπως Porsche Taycan. Όπως με ενημέρωσαν, η 12V μπαταρία στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι για δύο βασικές δουλειές. Η πρώτη ενεργοποιεί τα συστήματα υψηλής τάσης. Οι κάτοχοι των ηλεκτρικών μπορούν να έχουν παρατηρήσει αυτό το ήχο τα κλακ κλακ κάτι όταν βαρά το κλειδί. Και η δεύτερη είναι για συστήματα ασφαλείας. Και να ξεμείνει με την κεντρική μπαταρία θα έχουν ανάψει τα φώτα, θα λειτουργεί το αλάρμ και θα μπορείς να αλλάξεις η ανέκρα για να το τσουλήσεις λίγο. Οπότε αν βγάλουμε τη 12V την μπαταρία από ηλεκτρικό αμάξι ή μείνουμε από μπαταρία, το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί. Αν μείνω από 12V την μπαταρία, μπορώ να φωνάξω έναν φίλο να έρθει να μου δώσει λίγο ρεύμα για να συνεχίσω. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, δυστυχώς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πεσμένη μπαταρία να πάρει ρεύμα ή χωρίς μπαταρία δεν λειτουργεί. Τι μπαταρία πάει η αντικατάσταση. Κάθε πότε την αλλάζουμε. Στη Mercedes λένε περίπου 4 χρόνια. Εμένα μου το είχε ακριβώ Νοέμβρη του 2017, Νοέμβρη του 2021. 4 χρόνια και έσβησε. Και δεν βάζει οτιδήποτε μπαταρία. Βάζει την καλή, η οποία αποθηκεύει καλά ενέργεια και κάνει για start stop. Εμεί το υποθετήσαμε Bosch. Οπότε αν οι δικέ σας μπαταρίες κάπου κοντεύουν τα 4 χρόνια και δεν θέλετε να σας βρουν απρόβλεπτα έτσι στο δρόμο, καλύτερα αλλάξτε τις. Αυτό ήταν για σήμερα, έμειναν ερωτήσεις κάτω στα σχόλια. Ένα like, εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε στα επόμενα. Γεια χαρά!